Χαίρετό σας φίλοι και φίλες του καναλιού σε άλλο ένα βίντεο για το Hamster Combat, το παιχνίδι του Telegram που ταράζει τα νερά. Εδώ και μήνες και φτάνει η στιγμή επιτέλους που όλος αυτός ο χρόνος που ξοδέψαμε για να κάνουμε αναβαθμίσεις όλο αυτόν τον καιρό να εξαργυρωθεί. Το σημερινό βίντεο είναι πολύ κρίσιμο και χρήσιμο θα έλεγα, καθώς θα δούμε γρήγορα πώς συνδέουμε το Hamster Combat με τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων όπου συνεργάζεται και αναμένεται να μοιράσει τα κέρδη. Πολύ σημαντικό είναι να ξέρετε πώς. Μέχρι τις 20 του μήνα πρέπει να έχουμε κάνει τη διαδικασία που θα δείξω, να δηλώσουμε δηλαδή το επιθυμητό ανταλλακτήριο που είμαστε ήδη εγγεγραμμένοι και αν δεν είμαστε πρέπει να κάνουμε μια γρήγορη εγγραφή και ταυτοποίηση και θέλουμε να λάβουμε τα hamster tokens που μας αναλογούν. Επίσης εδώ να πω πως αλλαγές ανταλλακτηρίου μπορούμε να κάνουμε μέχρι τις 21 του μήνα σύμφωνα με ανακοίνωση των διαχειριστών. Τα κέρδη θα ξεκινήσουν να μοιράζονται στις 26 του μήνα. Και αν τα κρυπτονομίσματα που θα κερδίσουμε αναλογούν σε 30, 100, 500 ή και 2.000 δολάρια, μένει να το δούμε λίγαν συντόμως. Εδώ όπως εμφανίζεται στην οθόνη σας, βλέπετε κατά την απόπειρα εισόδου στο Hamster Combat. Την ημέρα ήταν 3η 17 Σεπτέμβρη. Έχει εμφανιστεί αυτή η εικόνα και λέει Season 1 ends on November 20th. Δηλαδή η πρώτη σεζόν τελειώνει στις 20 Σεπτέμβρη. Και λέει ότι όλες οι επιτυχίες, όλα τα επιτεύγματά σου θα μετατραπούν σε hamster tokens. Και πετάμε εδώ το μπλε που λέει χάρη από το level up, ότι βιάσου να ανέβει σε επίπεδο και μας πετάει πάλι στην εφαρμογή. Ήταν μια απλή υπενθύμηση για να θυμηθούμε ότι μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη πρέπει να έχουμε βιαστεί, να έχουμε κάνει τα περισσότερα δυνατών achievements για να μπορέσουμε να πάρουμε το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος σε hamster tokens. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και θα πάμε να δείξουμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε το πορτοφόλι της Binance με το Hamster Combat ώστε το airdrop να μπει κατευθείαν εκεί. Για το λόγο του αληθές, επειδή κάτω αριστερά όπως βλέπετε έχω επιλέξει εγώ το OKX Exchange, θα το βάλω ας πούμε, δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό, θα βάλω Binance, πραγματικά δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο αυτό. Και τώρα θα πάμε να το συνδέσουμε ευθύς αμέσως πατώντας κάτω δεξιά που λέει airdrop. Εδώ έχει την ένδειξη ότι σε 8 ημέρες από σήμερα που έχουμε 17 θα ξεκινήσουν να μοιράζουν, γιατί είναι μια διαδικασία που δεν θα γίνει μέσα σε μια ημέρα. Είναι εκατοντάδες, χιλιάδες, μην είναι εκατομμύρια, σίγουρα είναι εκατομμύρια οι διευθύνσεις τις οποίες θα αρχίζουν να βάζουν τα κέρδη, τα hamster tokens. Και εδώ πέρα έχει μία λίστα που δείχνει με ποια ανταλλακτήρια συνεργάζεται. Είναι η Binance, είναι η OKEX, η Bybit και το πορτοφόλι του Telegram. Όπως βλέπετε αναφέρει ότι σε αυτά τα τρία πρώτα ανταλλακτήρια που προανέφερα χρειάζεται να έχεις κάνει το KYC. Δεν θα συνδέσετε την διεύθυνση του ανταλλακτηρίου κάποιο από αυτά τα ανταλλακτήρια αν δεν έχετε περάσει το KYC. Δηλαδή αν εσείς αποφασίσετε να φτιάξετε τώρα τον λογαριασμό σας εκεί, πρέπει πρώτα να περάσετε το KYC, την ταυτοποίηση δηλαδή με ταυτότητες και ό,τι άλλο χρειάζεται στο κάθε ανταλλακτήριο και μετά θα το συνδέσετε. Εγώ θα σας δείξω πώς μπορούμε να συνδέσουμε την Binance. Επιλέγω Binance και δείχνει, σου λέει έχεις Binance account. Έχεις λογαριασμό. Αν έχεις, πατάς ναι και προχωράς. Αν δεν έχεις, πατάς let's create it και σου δίνει λογικά ένα referral να πάει να γραφτείς. Εγώ πατάω ναι ότι έχω. Αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται να περάσουμε είναι ο κωδικός του deposit, του hamster δηλαδή, από την Binance και το memo. Τι είναι αυτά? Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτά θα δίνει όλα η Binance. Οπότε πάμε τώρα στην Binance να δείξουμε πώς μπορούμε να αντιγράψουμε αυτές τις διευθύνσεις και αυτά τα στοιχεία για να τα περάσουμε εδώ. Βρισκόμαστε στην αρχική σελίδα της Binance και θα ψάξουμε να βρούμε το Hamster Token για να μας δείξει τη διεύθυνσή του. Θα πάμε στα πορτοφόλια, κάτω δεξιά, σημειωτέων. Αν δεν σας εμφανίζεται εσάς η Binance έτσι, είναι διότι έχετε το Light Mode, την πιο ελαφρή έκδοση για τους πιο αρχάριους. Όχι ότι εγώ είμαι κάποιος επαγγελματίας, απλώς μου αρέσει να τα βλέπω λίγο πιο αναλυτικά. Στα πορτοφόλια έχει στη μηχανή, εδώ πέρα βλέπετε έχει κατάθεση και θα πατήσουμε hamster. Τα αρχικά του hamster είναι HMSTR. Το επιλέγουμε
βγάζει κάποιες ειδοποιήσεις από κάτω και σου λέει ότι είναι σημαντικό να αντιγράψεις και τη διεύθυνση αλλά και το memo. Το memo δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά αφού το λέει ότι πρέπει να το αντιγράψουμε, το αντιγράφουμε. Θα τα κάνουμε αντιγραφή και τα δύο και ένα-ένα θα τα περάσουμε στην εφαρμογή του Telegram. Προσοχή, μην δοκιμάστε να τα γράψετε μόνοι σας, διότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κάνετε λάθος. Λοιπόν, εγώ αντιγράφω και τα δύο, ένα-ένα δηλαδή, δεν γίνεται και τα δύο μαζί, και σιγά-σιγά θα τα περάσω στην εφαρμογή του Telegram. Και αφού τα έχω αντιγράψει και τα έχω επικολλήσει στην εφαρμογή του Hamster Combat, πατάω το Save and Choose και λέει Well done, να είσαι συντονισμένος για ενημερώσεις. Thanks. Έχει γίνει το request προς στην Binance και δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε κάτι παραπάνω. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να κάνεις το reset από κάπου, αλλά καλό θα ήταν να μην το πειράξουμε. Μόνο άμα είμαστε πολύ σίγουροι ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος, θα πατήσουμε reset τις διευθύνσεις ανάληψη να κάνουμε διαδικασία από την αρχή. Επιστρέφοντας πάλι πίσω, βλέπετε ότι έχει γίνει το πράσινο tick δίπλα από το ταλαχτήριο της Binance και έχει και το κουμπί το Reset Withdrawal Options, το οποίο μπορείς να κάνεις τυχόν διορθώσεις. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι δύσκολο. Τώρα μένουμε και αναμένουμε εν αγωνίως να μπουν κατευθείαν τα κέρδη στην Binance. Η διαφορά της Binance με τα υπόλοιπα ανταλλακτήρια δεν είναι κάποια ιδιαίτερη. Το θέμα είναι ότι αν εσύ επιλέξεις να κάνεις ανάληψη στο wallet, στο Telegram που λέει Light KYC, σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει κάτι στο κέρδος, απλώς θα τα μεταφέρεις στο πορτοφόλι του Telegram και μετά εσύ από εκεί θα πρέπει να τα μεταφέρεις στο δικό σου ανταλλακτήριο, το οποίο όπως είναι πάγεται gas fees, που θα πρέπει να πληρώσεις, δηλαδή έξοδα συναλλαγής για να γίνει αυτή η συναλλαγή. Αν θέλουμε δηλαδή να μεταφέρουμε τα κέρδη από το airdrop στο πορτοφόλι του Telegram και μετά θα σκεφτούμε τι θέλουμε να τα κάνουμε, θα επιλέξουμε την επιλογή Wallet in Telegram, Connect Wallet και μετά γεμίζει σελίδα, σου λέει να κάνεις τη σύζευξη, Continue, Let's get verified. Τώρα θέλει μια γρήγορη ταυτοποίηση. Αποδέχεσαι εδώ κάτι κανόνες. Θέλει το τηλέφωνο. Πατάω Share Contact. Περνάμε εδώ τα στοιχεία μας, ημερομηνία γέννησης και τα λοιπά και πατάμε Send. Εμένα μου έβγαλε ένα σφάλμα εδώ στο Wallet in Telegram και μου προτείνει να το συνδέσω σε on-chain airdrop. Δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο το έκανε, δεν θα κάτσω να σκάσω ή έχει τόσες πολλές άλλες επιλογές. Το on-chain airdrop φαίνεται ότι είναι πιο απλό. Πατάω Set as Default Withdraw Options και αυτό έγινε. Αυτό ήταν, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Λέω ότι τα token θα κατατεθούν στο Tone Wallet σου και μετά από εκεί θα πρέπει να τα μεταφέρεις όπου αλλού εσύ θέλεις. Τώρα, όσον αφορά την OKEX, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δείξω πώς γίνεται η σύνδεση, διότι παρόλο που έχω παρακολουθήσει ένα σωρό βίντεο πώς γίνεται, εμένα όταν πάω να αναζητήσω το Hamster Token εκεί, δεν μου το βρίσκει. Πάντως, ο τρόπος εισαγωγής της διεύθυνσης και του memo είναι ίδιος και το μοναδικό UID του κάθε χρήστη βρίσκεται στην κεντρική οθόνη πατώντας πάνω αριστερά στις τελίτσες, μετά πάτε στο προφίλ σας και το αντιγράφετε από κάτω όπως φαίνεται και στα screenshots. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε μέχρι την ημερομηνία που θα μοιραστούν τα κέρδη είναι να ξοδέψουμε το μεγαλύτερο ποστό κερμάτων σε ένα βαθμίσει καρτών, καθώς σημαντικό ρόλο παίζει το Profit Per Hour πάνω δεξιά και άλλους παράγοντες που δείξαμε σε προηγούμενα βίντεο και συστήνω να τα δείτε τα βιντεάκια αυτά αν δεν τα έχετε κάνει ήδη. Αν θέλουμε να κάνουμε μια πρόβλεψη, θεωρώ ότι το Hamster δεν θα σταματήσει να υπάρχει μετά από αυτές τις ημερομηνίες, διότι όπως αναφέρει έρχεται το τέλος της πρώτης εποχής και πιθανότητα να υπάρχει και κάποια άλλη. Να σημειώσω πως η απασχόληση με τα κρυπτονομίσματα μπορεί να έχει μεγάλα κέρδη αλλά και μεγάλο ρίσκο, οπότε ό,τι ακούσατε αποτελεί προσωπική μου εκτίμηση και όχι συμβουλή. Αν έχεις αργήσει να ξεκινήσεις, στην περιγραφή θα βρεις το σύνδεσμο εγγραφής. Στα σχόλια περιμένω να μου πείτε πόσα κλειδιά έχετε κερδίσει, πόσο profit per hour έχετε και τι πιστεύετε θα γίνει μετέπειτα, ποιο είναι το μέλλον δηλαδή του Hamster Combat.
Καλή συνέχεια σε όλους και καλά κέρδη. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας. Παρακαλώ ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας. Καλή συνέχεια.